οποία αρχίζει και πάλι πλουσιότερη και συστηματικότερη και η σπορά του Θείου Λόγου στον αγρό των ψυχών με το Θείο Κήρυγμα. Ένας γεωργός, είπε ο Κύριος, πήγε στο χωράφι του για να σπείρει. Καθώς έσπερνε, ένα μέρος από το σπόρο έπεσε κοντά στον δρόμο του χωραφιού και καταπατήθηκε από τους διαβάτες. Ήρθαν μετά και τα πουλιά και το έφαγαν. Άλλο σπόρος έπεσε επάνω στην πετρώδη γη και επειδή δεν είχε υγρασία, φύτρωσε αλλά αμέσως ξεράθηκε. Άλλο σπόρος έπεσε στο έδαφος που ήταν γεμάτο από σπόρους αγκαθιών και μαζί με τον καλό σπόρο φύτρωσαν και αγκάθια και τον έπνιξαν. Έτσι δεν μπόρεσε να καρποφορήσει. Τέλος, άλλο σπόρος έπεσε μέσα στην εύφορη γη και όταν φύτρωσε έκανε καρπό 100 φορές περισσότερο από τον σπόρο. Η ωραία και παραστατική αυτή παραβολή έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους μαθητές του Κυρίου και τους προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον. Ήρθαν λοιπόν ιδιαιτέρως στον διδάσκαλό τους και το ρώτησαν ποια ήταν η έννοια και η βαθύτερη σημασία αυτής της παραβολής. Τι ήθελε δηλαδή να διδάξει με αυτή τους ανθρώπους. Και ο Κύριος τότε τους είπε «Σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον και καλή διάθεση, δόθηκε από τον Θεό ως χάρη να μάθετε τις μυστηριώδεις αλήθειες της Βασιλείας του Θεού. Στους άλλους ανθρώπους μιλώ με παραβολές. Ο νους τους είναι παχυλός και ανίκανος για πνευματική διδασκαλία. Δεν είναι σε θέση να εννοήσουν τα βαθύτερα πνευματικά νοήματα που υπάρχουν στη διδασκαλία μου. Σταματούν σε εκείνα που ακούνε ή βλέπουν από εμένα και δεν ενδιαφέρονται να εισχωρήσουν στο βαθύτερο νόημα των λόγων μου. Ακούστε όμως τώρα εσείς οι μαθητές μου ποια είναι η έννοια της παραβολής. Ο σπόρος σημαίνει το Λόγο του Θεού. Από τους ανθρώπους που ακούνε ή μελετάνε το Λόγο του Θεού, μερικοί μοιάζουν με το έδαφος που είναι κοντά στον δρόμο. Η ψυχή τους είναι σκληρή και δεν εισχωρεί σε αυτή ο Λόγος του Θεού. Μένει στην επιφάνεια. Έρχεται έπειτα ο διάβολος και παίρνει το σπόρο του Θείου Λόγου από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και σωθούν. Άλλοι άνθρωποι μοιάζουν με την πετρώδη γη. Αυτοί όταν ακούσουν το Λόγο του Θεού, τον δέχονται με χαρά και ενθουσιασμό. Δεν έχουν όμως βαθύτερη πίστη. Πιστεύουν για λίγο χρόνο μόνο και όταν έρθει καιρός πειρασμού ή διωγμού, λησμονούν εκείνα που άκουσαν και απομακρύνονται από την πίστη. Η τρίτη κατηγορία των ανθρώπων μοιάζει με το έδαφος που είναι γεμάτο από σπόρους αγκαθιών. Οι άνθρωποι αυτοί ακούνε τον Θείο Λόγο και αρχίζουν με κάποια προθυμία να συμμορφώνονται με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Πνίγονται όμως από τις αγωνιώδεις φροντίδες του πλούτου και από τις αμαρτωλές απολαύσεις της ζωής και δεν κατορθώνουν να εφαρμόσουν τις θείες εντολές και να δώσουν καρπόν. Τέλος, με την καλή και εύκολη γη μοιάζουν εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν καλή προαίρεση και διάθεση. Αυτοί με πολλή προσοχή ακούνε τον Θείο Λόγο και τον κρατούν σφιχτά μέσα στη ψυχή τους και καρποφορούν τις διάφορες αρετές, δείχνοντας υπομονή και κατερία στις θλίψεις και τους πειρασμούς και σε όλα τα εμπόδια που συναντούν και προσπάθεια να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ενώ τα έλεγε αυτά ο Κύριος για να δώσει μεγαλύτερο τόνο στα λόγια του και για να προκαλέσει την προσοχή των ακροατών του, φώναξε δυνατά. Όποιος έχει πνευματικό ενδιαφέρον και θέλει να μαθαίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ας ακούει με προσοχή τη διδασκαλία μου. Αυτά είπε ο Κύριος. Εμείς όμως σε ποια κατηγορία ανθρώπων ανήκουμε? Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γεωργός όταν σπέρνει έχει δικαίωση στην απέτηση και να θελήσει. Έτσι και ο Θεός σπέρνει το σπόρο του Θείου Λόγου στις ψυχές μας. Το κήρυγμα που ακούμε ή τα ορθόδοξα βιβλία που μελετάμε είναι η σπορά. Την κάνουν τη σπορά αυτή οι ιεροκήρυκες για λογισμό του Θεού. Εμείς λοιπόν που στις ψυχές μας πήρεται ο Λόγος του Θεού,
πρέπει να μοιάζουμε στην καλή και εύχορη γη. Όχι να ακούμε το κήρυγμα και αμέσως να το ξεχνάμε, αλλά να προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που ακούμε. Ας μην αφήνουμε τον πονηρό διάβολο να αρπάζει από την ψυχή μας το σπόρο του Θείου Λόγου. Ας μην αφήνουμε τα διάφορα ελαττώματα σαν άλλες πέτρες να υπάρχουν στη ψυχή μας. Ας μην μας απορροφούν οι μέριμνες και οι φροντίδες της ζωής. Ας ακούμε και ας μελετούμε με προσοχή το Λόγο του Θεού. Ας προσπαθούμε να τον εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ας καλλιεργούμε με τη χάρη του Θεού τους καρπούς των αρετών, την πίστη, την υπομονή, την ελπίδα, τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Το κέρδος και η ωφέλεια θα είναι δική μας, διότι τότε μόνο ο Πανάγαθος Θεός θα μας αξιώσει να κληρονομήσουμε την επουράνια βασιλεία Του. Αμήν. Αύριο Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο ναό μας, ώρα 5 το απόγευμα, με ομιλητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ανδρέα Κονάνου, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με θέμα «Μυστικά ψυχικής ενδυνάμωσης». Τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου και ώρα 6 έως 7 το απόγευμα, καθώς και κάθε Δευτέρα, θα πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες εσπερινές συνάξεις για άνδρες στο παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Σε αυτές θα γίνονται ομιλίες πάνω σε επίκαιρα και αγιογραφικά θέματα από τον θεολόγο φιλόλογο κ. Κωνσταντίνο Αδάμ. Την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί απογευματινό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός, όπου θα φιλοξενείται η εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής από το νησί της Πάρου, η οποία εξέρχεται εκ του Πανελληνίου προσκυνήματός της για δεύτερη φορά κατά τη μακρύων ιστορία της. Ώρα αναχώρησης 4:30 το μεσημέρι από την Κεντρική Πλατεία. Στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού μας λειτουργεί παράρτημα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Διδάσκεται η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, καθώς επίσης και τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Κάθε Σάββατο, ώρα 10 το πρωί, πραγματοποιούνται τα μαθήματα του Καθηγητικού Σχολείου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού μας για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Παρακαλούμε να προτρέψετε τα παιδιά μας να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Καθηγητικού Σχολείου. Ιερά Μητρόπολης Μεσογείας και Λαβριωτικής. Από φέτος θα λειτουργεί στην αίθουσα του Ιερού Προσκυνήματος του Χριστού στα Σπάτα υπό τη μορφή αρχονταρικίου από τις 7:30 το βράδυ μέχρι τις 11:30 το βράδυ, μία φορά το μήνα, σύναξη νέων 18 μέχρι 30 ετών. Θα τηρείται κατά το δυνατό το όριο της ηλικίας. Κατά αυτήν από ώρα 9 το βράδυ έως ώρα 10:30 θα αναπτύσσεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Νικόλαο θέμα νεανικού ενδιαφέροντος από την οπτική της πίστεως και της Ορθοδόξου Εκκλησίας και θα γίνεται σχετική συζήτηση. Η πρώτη σύναξη θα λάβει χώρα σήμερα Κυριακή με θέμα «Θρησκευτική εκπαίδευση της πολιτείας και η κατηχητική παιδεία της Εκκλησίας». Το πρόγραμμα των υπολείπων συνάξεων, όπως και σχετικές πληροφορίες, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.